Οριστική και αμετάκλητη κατέστησε ο Άριος Πάγος στην καταδίκη του δολοφόνου της Έφης Τσιχλάκη, αναπέμποντας στο Μικτόρκο το εφετειοχανίον μόνο το σκέλος της ποινής που του επιβλήθηκε. Και αυτό γιατί ο Άριος Πάγος αποδέχεται την εισαγγελική πρόταση, η οποία ζητά να αναιρεθεί το ελαφρυντικό που αναγνωρίστηκε στο γυναικοκτόνο, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 8 ετών για το ιδεχθές έγκλημα. Παρεμβαίνει το ανώτατο δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, και λέει: αυτός ο άνθρωπος καταδικάζεται οριστικά και αμετάκλητα για την άγρια δολοφονία της σύζυγου του, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τέλος, δεν υπάρχει άλλο νομικό ενδικό μέσο. Και άρα με αυτή την έννοια είναι μια μεγάλη νίκη για την οικογένεια. Ο εμπειρογνώμονας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομικός Εμμανουήλ Αθανασίου, εξάδελφος της άγρια δολοφονημένης Έφης, μιλά στην Κρήτη TV για την πραγματική απόδοση δικαιοσύνης που συνιστά, όπως αναφέρει, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κόντρα σε όσα συνέβησαν πρωτόδικα και είχαν προκαλέσει θυελλώδεις διαμαρτυρίες και καταγγελίες για απόπειρα συγκάλυψης μιας γυναικοκτονίας που διακρίνεται για την αγριότητα με την οποία είχε ξυλοκοπηθεί η άτυχη γυναίκα πριν στηθεί ένα σκηνικό που παρέπεμψε τις αρχές σε αυτοκτονία για να καλυφθεί το έγκλημα. Ήταν απλά μια προσβολή στη μνήμη αυτής της γυναίκας. Τα όσα γίνανε στο Ρέθινο, κυρίως στο Ρέθινο και στη συνέχεια στα Χανιά. Δεν ήταν απλά μια προσβολή απέναντι στον αγώνα, στον έντιμο αγώνα που έδωσε η οικογένειά της, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά. Εμείς τα δικαιώματα του κατηγορουμένου τα σεβαστήκαμε. Αυτοί με τις απειλές τους δεν σεβάστηκαν τα δικά μας. Ο σύζυγοκτόνος που αποφυλακίστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, έχοντας εκτίσει την ελάχιστη δυνατή ποινή, προκάλεσε για μία ακόμη φορά τα αισθήματα της οικογένειας της αδικοχαμένης κοπέλας, αφού κληρονόμησε το σπίτι της Έφης Τσιχλάκη, βάζοντας πρόσφατα πολιτήριο. Η Κρήτη και η Ελλάδα φαίνεται τελικά να είναι ένας τόπος όπου ο δολοφόνος κληρονομεί το θύμα του, πουλάει το σπίτι όπου έγινε ο φόνος και βγάζει και λεφτά μέσω της δολοφονίας, αναφέρει ο κύριος Αθανασίου, μεταφέροντας την οργή, την αγανάκτηση και την απελπισία της οικογένειας για το πρωτοφανές δικαστικό θρίλερ. Η Έφη Τσιχλάκη σάπισε τον εαυτό της στο ξύλο. Η Έφη Τσιχλάκη έβαλε το χέρι της μπροστά και μπλόκαρε τις αναπνευστικές οδούς για να αυτοκτονήσει μέσω στραγγαλισμού. Η Έφη Τσιχλάκη χρησιμοποίησε λάθος χέρι για να αυτοκτονήσει με πυροβόλο όπλο, με πιστόλι, το οποίο βρέθηκε ακριβώς δίπλα στο κεφάλι της. Κοινή λογική. Μας κοροϊδεύαν τόσα χρόνια, επιτέλους ο Άριος Πάγος παρενέβη και έδωσε τέλος σε αυτή την κοροϊδία. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το Μάρτιο του 2016. Η Έφη Τσιχλάκη βρέθηκε νεκρή με μια σφαίρα στο κεφάλι στο σπίτι που έμενε στα Χανιά. Αρχικά ο φάκελος της υπόθεσης έκλεισε ως αυτοκτονία. Μετά όμως από σκληρή δικαστική μάχη, η οικογένεια της άτυχης κοπέλας κατάφερε να αποδείξει ότι δέχτηκε επίθεση πριν πέσει νεκρή και ότι στο σπίτι υπήρχαν ζημιές που πρόδιδαν τη μάχη που έδωσε με το δολοφόνο της.